πρωτάθλημα του Τόκιο. Deuxième médaille d'argent. Second place and winner of the silver medal. Παρκαλάου και τα Σίλβα. Champion d'Europe. Στην δεύτερη θέση. European champion and winner of the gold medal. Ελευθύσιος Κοσμίδης, Grèce. Η στιγμή της αποθέωσης για τον Λευτέρη Κοσμίδη που ανεβαίνει στο πρώτο σκαλί του βάφρου στα 21 του χρόνια. Γίνεται ο κορυφαίος αθλητής της ασκήσης εδάφους στην Ευρώπη. Χρυσό μετάλλιο για τον Λευτέρη Κοσμίδη, αργυρό για τον Παρκαλάου από την Λευκορωσία. Μοιράζονται την τρίτη θέση ο Γκάιλ Ντα Σίλβα και ο Αλεξάνδρος Σαντήλοφ. Είχε πολύ δύσκολο έργο ο Λευτέρης Κοσμίδης, είχε να αντιμετωπίσει αντιπάλους που έχουν πολύ σημαντικές διακρίσεις στο ενεργητικό τους, όπως ο Γκολοτσούτσκοφ, χάλκινος Ολυμπιονίκης του Πεκίνου στις ασκήσεις εδάφους και στο άλμα. Αποθεώνεται ο Λευτέρης Κοσμίδης, κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο 30ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής ανδρών εφήβων που σε λίγο θα αποτελεί παρελθόν. Ο Λευτέρης είχε κατακτήσει και τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή του κόσμου στις ασκήσεις εδάφους το 2010. Με ιδιαίτερο καμάρι και τιμή δείχνει το μετάλλιο που κατέκτησε αυτός ο πολύ σπουδαίος αθλητής. Το μέλλον του ανήκει. Πιστεύουμε ότι πολλές φορές ακόμα θα μας κάνει περήφανους. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Greece. Χειροκροτείτε, κυρίες και κύριοι, ο Λευτέρης Κοσμίδης, ο πρωταθλητής Ευρώπης στις ασκήσεις εδάφους. Ακούσαμε λίγο πριν τον ύμνο της Ελλάδας προς τιμήν του. Πολύ όμορφες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού μας κάνουν περήφανους στις δύσκολες ώρες που περνάμε όλοι, γιατί μην νομίζετε ότι και αυτά τα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Άλλωστε, ο αθλητισμός είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Οι αθλητές της ενόργανης γυμναστικής καλούνται να αντιμετωπίσουν αντίξωες συνθήκες στην προετοιμασία τους. Έχουν μάθει όμως να αγωνίζονται στα δύσκολα, γιατί αγαπάνε αυτό που κάνουν. Τιμούν το εθνόσημο στο στήθος.